χάνονται. Αποκτέσμα να είναι πλημέλημα. Να συλλαμβάνεται κάποιο που δεν έχει πληρώσει. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Προφανώς και δεν είπαμε ότι πρέπει κάποιος να συλλαμβάνεται ούτε να πηγαίνει φυλακή αν αποφεύγει το εισιτήριο. Χθες στη Βουλή, στην οποία μάλιστα ήταν και κάποιοι που έχετε και στο πάνελ σήμερα βουλευτές, συζητήθηκαν για τις συγκοινωνίες Αθηνών, ένα όραμα που έχουμε για να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει τις συγκοινωνίες ίσα ίσα, όχι να τις ποινικοποιήσουμε. Ένα σχέδιο δράσης το οποίο από πέρσι είχαμε ετοιμάσει. Εγώ μάλιστα προσωπικά έχω συγγράψει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του σχεδίου, το οποίο χαίρομαι που η κυβέρνηση το έχει αγκαλιάσει. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τη Γενική Γραμματέα που έχει στηρίξει πάρα πολύ. Μα τι λες τώρα, κύριε Δημητριάδη, κάτσε τώρα. Τι λες τώρα, χθες ο υπουργός σε κατάρριξε στον αέρα. Σε κατάρριξε στον αέρα χθες. Λοιπόν. Εμένα λοιπόν ο υπουργός δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Μας όπως και όλο αυτό το μαζί σου μέσα διάστημα, όλους το αυτούς τους μήνες. Ναι. Όλους αυτούς τους μήνες. Και το κρίσιμο θέμα είναι ότι εμείς έχουμε και μιλάμε με τα έργα που έχουμε κάνει όλους αυτούς τους μήνες. Και αυτό είναι ότι μειώσαμε τις τιμές πέρσι, γλιτώσαμε 800 απολύσεις και αυτό το κάναμε ακριβώς με αυτό το σχέδιο δράσης που σήμερα είναι υπονομοθέτηση. Κάτσε κύριε Δημητριάδη, μισό λεπτό. Στο συγκεκριμένο θέμα, στο συγκεκριμένο κύριε θέμα κύριε που αναφέρεστε. Καθίστε ένα-ένα να τα ξεκαθαρίζουμε. Όταν λέτε, δεν έχετε, ναι. Όταν λέτε ότι δεν έχει επικοινωνήσει ο υπουργός μαζί σας, τι εννοείτε, ότι δεν έχετε καμία επαφή επί μήνες? Έχω από την πρώτη στιγμή, από τότε που ήταν η νέα κυβέρνηση μετά τις 25 Ιανουαρίου, έχουμε κάνει επανελειμμένα έγγραφα αιτήματα και ζητήσει για μια συνάντηση, έστω ενημέρωσης, αλλά αυτό δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής. Εχθές ο υπουργός, δύο λεφτά, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εχθές, μετά την πρόταση που έκανε ο κ. Δημητριάδης να μετατραπεί από σε πλημέλημα η εισιτηριοδιαφυγή, έτσι τη λένε. Ναι. Που σημαίνει πρακτικά αυτό ότι μπορεί όλο να συλλαμβάνεται να πηγαίνει αυτόφορο. Μπράβο. Είπε ότι σιγά μην τους εκτελούμε κιόλας. Ο Σπίρτζης είπε, ο κ. Σπίρτζης, ο υπουργός, λοιπόν, είπε σιγά μην τους εκτελούμε. Και φταίνε αυτοί και δεν δικαιούνται αυτοί που έπρεπε να τους έχουμε αλλάξει, διότι έχουν ευθύνη για αυτό που κάνει και φταίμε και εμείς που τους έχουμε αλλάξει, να κάνουν το έχεις προτάσεις. Αυτό είναι. Κατά σύστημα, ναι. Κύριο Σπίρτζη, σε ερώτησή μας για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, η απάντηση ότι η ηγεσία της ΗΠΑ με αυτή δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και βλέπετε ότι δεν ούτε καν συνεργάζεται. Θα πάρετε και εσείς θέση γι' αυτό. Να μιλήσουμε. Να καταλάβω πραγματικά τέτοιου είδους προτάσεις.